Καλησπέρα σα. Οι δυνατότητε τη ΛΑΡΚΟΣ σα έχουν κοινοποιηθεί και η σημερινή συζήτηση είναι συνέχεια προηγούμενη στην Επιτροπή Αναφορών. Θα επικεντρωθούμε στα νέα δεδομένα. Το νικέλιο και το κοβάλτιο μπήκανε στη λίστα κρίσιμων υλών. Στελέχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν κηρύξει την κατεύθυνση χρηματοδότηση με σκοπό την απεξαρτοποίηση εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Στερεάς πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα συσκέψεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων, υπουργείων, περιφέρειας με σκοπό, όπως είπα, την ενεργοποίηση χρηματοδότησης για πράσινη παραγωγή μεταλλευμάτων. Η έκθεση Γιούγκερ, η οποία δημιουργήθηκε κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε για το ποιο τελικά θα εξυπηρετήσει, σε κάθε περίπτωση θέτει το ζήτημα Παραγωγή νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοβαλτίου και σπάνιων μεταλλευμάτων. Παρακολουθώντα από τη σκοπιά μα όσο μπορούμε τι εξελίξει στου ανταγωνισμού, στι εισαγωγέ από Κίνα, τονισία τι τιμέ των μετάλλων, τι συζητήσει για δασμού, του δασμού που έχουν και τι κυρώσει κτλ., τη μεγάλη συζήτηση για πράσινη, μετάβαση από το νικ... ε, για πράσινη μετάβαση, όπου το νικέλιο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και το κοβάλτιο απορούμε πώς είναι δυνατόν παράλληλα με όλα αυτή τη συζήτηση να έχει σταματήσει η αξιοποίηση των μεταλλευμάτων νικελίου στην Ελλάδα τα οποία είναι το, σχεδόν το συνολικό ε, είναι σχε, σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς είναι δυνατόν η ΛΑΡΚΟ η μοναδική επιχείρηση που μπορεί να συνεχίσει και να παράγει και να, να, έχει εγκαταληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση και να μην παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αποτελέσματα αυτή τη κατεύθυνση μεταφράζονται με χιλιάδε απολύσει στη Λάρκο, αλλά και με εκατοντάδε άλλε σε άλλε βιομηχανίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έπαιρναν το προϊόν και το μεταποιούσαν. Τα αποτελέσματα αυτή τη κατεύθυνση μεταφρέζονται με την ερημοποίηση μεγάλων περιοχών γύρω από αυτέ τι εταιρείε όπου δραστηριοποιούνταν, όπω είναι εδώ στη χώρα μα γύρω από τη Λάρκο. Τα αντισταθμικά απασχόλησης που εφαρμόζονται με κατεύθυνση και καλά να καλύψουν τις κοινωνικές επιπτώσεις δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο. Δεν μπορούν να αποτελέσουν, όπως λέει και εδώ ο ελληνικός λαός μας, ούτε ντεπών σε ένα απλό πονοκέφαλο. Η ερημοποίηση και εξαθλίωση στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Λάρκο μετά την απόλυση των εργαζομένων είναι απε... απερίγραπτη. Εκατοντάδες νέα ζευγάρια δεν έχουν ούτε την επιλογή μετανάστευσης. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε και θέλει να λύσει τα προβλήματα. Σε αυτή τη βάση, και με συγχωρείτε κλείνοντα, επειδή ο διαγωνισμό για την πώληση τη ΛΑΡΚΟ, που εκτό ότι δόθηκαν ένα σωρό χρήματα που θα μπορούσαν να, να την είχαν βάλει σε λειτουργία, ματαιώθηκε, ναυάγησε, όπως λέμε στην Ελλάδα. Για τους λόγους που επιγραμματικά αναφέραμε, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το τι θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, και το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις, επειδή συζητάμε για μια στρατηγική σημασία σε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα τόσο με τη ζωή των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, όπου δραστηριοποιούνταν, αλλά και με την ανάπτυξη ...της βιομηχανίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με τη ζωή δηλαδή χιλιάδων εργαζομένων, καλούμε την Επιτροπή Αναφορών να μην κλείσει σήμερα τη συζήτηση, να επανέλθουμε εκ νέου εξετάζοντας τα νέα δεδομένα και τα, τυχ, και τα τυχόν ε, α, ακόμη νέα που μπορούν να έχουμε το επόμενο διάστημα. Κλείνουμε λέγοντας ότι η ΛΑΡΚΟ έχει τη δυνατότητα να παράξει φιλικά προς το περιβάλλον που τόσο συζήτηση γίνεται και άνοξιδο το χάλιβα και συσσωρευτές για την ηλεκτροκίνηση και με τα προϊόντα, δηλαδή μέσα παραγωγής για τη βιομηχανία της χώρας μας και όλης της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε.